χαιρετίζουμε τη σημερινή σύσκεψη και χαιρόμαστε πολύ που μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ανάπηροι, οι χρονιούς πασχόντες, τα παιδιά στα ειδικά σχολεία. 2 χρόνια συμπληρώνονται από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού που εμφανίστηκε στη χώρα μας. 2 χρόνια πανδημίας με πάνω από 24.000 νεκρούς, με πολλούς από αυτούς να είναι βαριά ανάπηροι και χρονίως πάσχοντες. Άλλοι τόσοι είναι από τη μετατροπή του συστήματος σε σύστημα μιας νόσου. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα 2 χρόνια πανδημίας να μην παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης και αντιμετώπισης πανδημίας, αλλά συνεχίζει να επαφίεται στην ατομική ευθύνη. Τα ειδικά σχολεία από το πρώτο κέλασμα της πανδημίας και μέχρι σήμερα λειτουργούν με πρωτόκολλα λάστιχο. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν υπεράριθμα τμήματα που σε συνδυασμό με τις ελλείψεις προσωπικού και την περιορισμένη δυνατότητα πολλών από τους μαθητές να τηρήσουν τα μέσα αυτοπροστασίας, μετατρέπει τους χώρους αυτούς σε χώρους υπερμετάδοσης. Αν σε αυτό προσθέσουμε την ακαταλληλότητα των μέσων μεταφοράς, το ανειδίκευτο προσωπικό λόγω εργολάβων, με μαθητές στιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλον στα σχολικά λεωφορεία, τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά. Απάντηση σε όλα αυτά είναι το άνοιγμα νέων δημόσιων δομών, η αναγκαιότητα για μαζικές προσλήψεις, το κτίσιμο καινούριων σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση άλλων σύγχρονων κτηρίων του δημοσίου, την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της ειδικής αγωγής. Αιτήματα που είναι στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του αγωνιστικού, αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος. Φίλες και φίλοι, ζούμε στον 21ο αιώνα, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια βήματα για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Γι' αυτό οι θέσεις και οι προτάσεις του ΚΚΕ είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικές και πατάνε στη σημερινή πραγματικότητα. Μαζί με το ΚΚΕ δίνουμε τη μάχη να μην περάσουν τα βαρβαρά αντιλαϊκά, αντρεκατικά και αντιναπηρικά μέτρα, αλλά συνταζόμαστε στο πλευρό του για τη ριζική ανατροπή αυτού του σάρπη καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος. Για μια κοινωνία που στο κέντρο της θα είναι ο άνθρωπος και οι σύγχρονες ανάγκες του. Ευχαριστώ πολύ.